έδωσε στον Κομπανί, τρέχει ο Τσικάρσκι και οι δύο στην μπάλα, φάουλ από τον νέο εισελθόντα στον αγώνα Κομπανί. Και κίτρινη κάρτα. Πρώτος παίκτης της ΠΑΦ κιτρινίζεται. Ο Μποκατίνοφ είχε δει νωρίτερα για διαμαρτυρία κίτρινη κάρτα. Εδώ ξανά το φάουλ που έφερε την κάρτα. Δεν θα χάσει και τον επόμενο αγώνα. Όπως βλέπετε και στο γραφικό μας, ο Κομπανί δίπλα στον Φυλαχτού. Κοντά στην περιοχή του Εθνικού, ο Γεράσιμος ο Φυλαχτού. Σέντρα από τον Κομπανί. Έγινε κεφαλιά από τον Καμαρά, απέκρουσε ο Μποκατίνοφ, η μπάλα πήγε πάνω του. Αλλά έχει σφυρίξει ο Νικολαίδης. Σε ακούμε, Ανδρέα. Ο Κοβαλέγκο θα βγει, για να είμαι ειλικρινέστερος, το σκεφτόμουν, διότι του είχε βάλει τις φωνές από την άξη του δεύτερου ημιχρόνου μια-δυο φορές ο Λουκ Αλσνέρ. Δεν είναι καθόλου ικανοποιημένος από τον Ουκρανό. Φαντάζομαι με την είσοδο του Ρόκουλιτς, είτε θα πάει ο Ρόκουλιτς. Δεν έχει κάνει ακόμα αλλαγή. Ο Αλσνέρ έχει πραγματοποιήσει τις δύο από τις τρεις. Κόντρα η μπάλα στον Ενέσκου της Πάφου. Εδώ ξανά. Κομπανί. Ρόκουλιτς. Ενέσκου. Φυλαχτού τώρα με προϋποθέσεις. Πάσα για τον Κομπανί. Πρόλαβε ο Τσικάρσκι. Δεν μπόρεσε ο Ρόκουλιτς. Απομακρύνθηκε μπάλα από τον Στόιτσεφ και πάλι. Ο Κιπιάνι με χορό και τον Χόριτς να τρέχει να τον κλείσει. Τη λύση την έδωσε ο Κομπανί για την Πάφο, παραχωρώντας το πλάγιονάς. Καλή πάσα. Ο Σταύρου έγινε σέντρα στην περιοχή και το πλάγιο είναι υπέρ της Πάφο. Κομπανί. Μπρούλ. Η σέντρα στην περιοχή του Εθνικού. Θα γίνει το σούτ από τον Κομπανί, η μπάλα θα περάσει έξω. Χαμένη και αυτή η ευκαιρία για την Πάφο. Θα τον δείτε να κινείται εκεί, η διαγώνια είναι μόνος. Θα μπορούσε να ήταν καλύτερο το τελείωμα. Δυνατό το σούτ, αλλά άστοχο.